Κύριε Χρυσίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Η Φόφη Γεννηματά έβαλε τα ζητήματα από την πρώτη στιγμή απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία έχει μετατραπεί σε μια επιθετικότητα την οποία έχουμε πολλές δεκαετίες να δούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς βρίσκει όλους τους Έλληνες μονιασμένους στην ίδια πλευρά. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως μας υποχρεώνει να βάλουμε και μια σειρά ζητημάτων, τα οποία μετά τη χθεσινή συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν δεν έχουν απαντηθεί. Και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να απαντηθούν είναι με συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, έτσι ώστε να ακούσουμε και τι ακριβώς στρατηγική έχει η κυβέρνηση και φυσικά να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες για να μην κρυβόμαστε είναι ξεκάθαρες και έχουν να κάνουν με την υποχρέωση πια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με τη δικιά μας αποφασιστική δράση για μπλοκάρισμα συγκεκριμένων αποφάσεων που ευνοούν την Τουρκία. Κύριε Χρυσίδη, γεννούνται κάποια ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, παρότι δεν υπάρχει αυτή η πλούσια ενημέρωση για το περιεχόμενο των δύο ανδρών. Βέβαια, η εξωτερική πολιτική πολλές φορές δεν περιγράφεται δημόσια έτσι εύκολα από έναν πρωθυπουργό ή από έναν πρόεδρο μιας χώρας. Αυτό είναι σεβαστό. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο ότι χθες είδαμε το ΝΑΤΟ να μην αφουγκράζεται και τόσο την ανησυχία της ελληνικής πλευράς και τον καταγγελτικό της λόγο για όσα συμβαίνουν στην Μεσόγειο με κακή πρωταγωνίστρια την Τουρκία. Αυτό τι σημαίνει για την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική διπλωματία για σας? Κοιτάξτε, είναι μια αμήχανη στιγμή για την ελληνική διπλωματία το να βλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια αμήχανη στρατηγική της πατρίδας μας. Mm. Και γι' αυτό εμείς με αίσθηση πάντα του εθνικού συμφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι να γίνει η συνάντηση δεν έχουμε κάνει καμία απολύτως κριτική, επαναλαμβάνουμε ότι χρειάζεται μια στρατηγική η οποία μπλοκάρει την Τουρκία σε αυτά τα οποία την εξυπηρετούν. Δεν μπορεί να γίνονται άλλο παιχνίδια εις βάρος του διεθνούς δικαίου και των εθνικών μας συμφερόντων. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν μετά από δεκαετίες, οι οποίες έχουν μια απολύτως ειρηνική συμβίωση, έχει επιλέξει η Τουρκία να χαράξει έναν δρόμο, θα πρέπει να υπάρξει τώρα η απάντηση ότι δεν κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, αλλά υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο κάποιοι πρέπει να σέβονται, κάποια φόρα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και προφανώς αυτές οι αποφάσεις να εγγυώνται ότι η Μεσόγειος και το Αιγαίο είναι περιοχές οι οποίες έχουν ειρήνη και οι οποίες έχουν συγκεκριμένα γεωστρατηγικά συμφέροντα. Ναι. Με δεδομένο όμως ότι και μετά τη συνάντηση αυτή του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, αλλά και την επαιτειακή αυτή σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν βλέπουμε κάποιο φρένο στην απέναντι πλευρά. Νομίζω περνά σήμερα τη σύμβαση με τη Λιβύη από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ανάχωμα, δεν υπήρξε μάλλον κάποιο ανάχωμα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε, εγώ το κάνω και για λόγους αν θέλετε εθνικής ευθύνης και δεν μπαίνω σε συζητήσεις οι οποίες είναι άλλου τύπου που θα μπορούσαμε να τις κάνουμε και αναφέρομαι και σε αυτό το οποίο συνέβη προχθές με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα λάθη στην διαχείριση η οποία είναι και ουσίας και επικοινωνίας. Ναι. Οφείλει η κυβέρνηση να έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική και δεν πρέπει η κυβέρνηση να επαναλάβει τα λάθη της προηγούμενης, η οποία χωρίς να πάρει τη σύμφωνη γνώμη ή εν πάση περιπτώσει τη γνώμη των πολιτικών κομμάτων, προχώρησε σε μια συμφωνία με τα Σκόπια και αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε ακόμα και σήμερα με τις τρύπες τις οποίες άφησε. Επομένως, εδώ σας επαναλαμβάνω με συγκεκριμένους τόνους και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν τα ίδια λάθη. Όταν βγαίνουν αρχηγοί, όταν βγαίνουν στρατιωτικοί, όταν βγαίνουν πολιτικά στελέχη και κάνουν αναφορές περί προετοιμασίας, περί αστακών, περί θωράκισης και ούτω καθεξής, ναι, οφείλουν τουλάχιστον τα πολιτικά κόμματα να γνωρίζουν το πώς σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση. Και προφανώς αυτό δεν είναι για να γίνει δημοσίως. Εμείς δεν θέλουμε ο κ. Μητσοτάκης να ενημερώσει σε διάγγελμα αυτή τη στιγμή κάτι. Λάβει υπόψη του όλους τους προβληματισμούς και κυρίως, αυτό νομίζω ότι είναι που περιμένουν και οι πολίτες να ακούσουν, κυρίως
να δείξουμε προς τα έξω και προς την Τουρκία και προς όλους τους υπόλοιπους ότι δεν μπορούν να παίζουν με τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό το παραμύθι στο οποίο κάποιοι παίζουν διαρκώς ένα παιχνίδι για να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα, αλλά ποτέ το διεθνές δίκαιο και τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκε και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σταματήσει. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Ίσως μπορέσετε να μας ερμηνεύσετε καλύτερα από τον καθέναν αυτό το οποίο στην τελευταία της τηλεοπτικής συνέντευξης των Αντένα η κυρία Γεννηματά είπε. Είπε εν ολίγης, για τους ακροατές του Sky το υπενθυμίζω, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια Ελλάδα συνέχεια να δίνει. Να δίνει με τα μνημόνια, να δίνει την εκποίηση της περιουσίας της χώρας επίσης λόγω της δεινής οικονομικής θέσης. Ίσως η ίδια νιώθει ότι συνέχεια παραχωρεί πράγματα και στο εθνικό σκέλος των θεμάτων. Άρα, πού καταλήγουμε, κύριε Χρυσίδη, τι είναι αυτό το οποίο προτείνει η κυρία Γεννηματά το Κινάλ για το από εδώ και πέρα, πέραν τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, όπου εκεί μπορεί να χαραχθεί πράγματι μια κοινή εθνική στρατηγική? Κύριε Τριανταφυλόπουλο, για μας εθνική στρατηγική σημαίνει ότι μετά από ένα κονσένσους το οποίο υπάρχει γύρω από τα δίκαιά μας, έτσι, εδώ πέρα συζητάμε, ναι, το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να πάει αύριο το πρωί οπουδήποτε και να βάλει ένα γεωτρύπανο. Ή κατά πόσο η Τουρκία έχει δικαίωμα να πάει στη ναό της Κύπρου μέσα και να βάλει ένα γεωτρύπανο. Αυτό συζητάμε. Το πώς μπορεί μια γειτονική χώρα να εισβάλλει στα εθνικά έδρα μιας άλλης. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εγγυηθούμε όλοι μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο καθένας εκεί που συμμετέχει, εκεί που μπορεί να ορθώσει τη φωνή της Ελλάδας, πρέπει να το κάνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Και να περάσουμε ένα μήνυμα προς όλους, ότι με την Ελλάδα δεν μπορούμε να παίζουμε. Εμείς, ξέρετε, έχουμε περάσει μια δεκαετή κρίση. Αυτό το οποίο είπε η Φόφη Γεννηματά είναι πολύ καθαρό. Έπαιξαν πολύ με την αξιοπρέπεια, την εθνική μας αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Και είναι πράγματι ένα ζήτημα το οποίο το είδαμε και στο οικονομικό πλαίσιο, το είδαμε να συμβαίνει και στη συμφωνία την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Ως εδώ. Θα πρέπει λοιπόν ο καθένας από το μετερίζει του, με την ευθύνη του, ο καθένας με την εντολή που του έχει δώσει ο ελληνικός λαός, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες απέναντι στις επόμενες γενιές, να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες θα μεγαλώσει οικονομικά, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα σε καμία γειτονική της χώρα, γιατί ποτέ δεν το έκανε, είναι μια ειρηνική δύναμη, αλλά δεν μπορεί να παίξει και κανένας με τα δικά μας συμφέροντα. Κύριε Χρυσίδη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν χαρά μου, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Sky 89,4.